Συνέντευξη στο περιοδικό ΕΓΟΜΕΓΑ και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδόρου παραχώρησε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Η γνωστή ηθοποιό αναφέρθηκε μέσα σε όλα και στο κίνημα METOO ενώ πριν λίγο καιρό μίλησε και για τον Πέτρο Φιλιππίδη. Οι δηλώσεις της Παπαχαραλάμπους για το κίνημα METOO Ήσασταν ένα από τα πρόσωπα που έβαλαν το λιθαράκι του στο MTOO όταν καταγγείλατε τον Πέτρο Φιλιππίδη αισθανθήκατε δικαιωμένοι με την εξέλιξη που πήραν τα πράγματα. Για μένα η λέξη δικαίωση είναι πάρα πολύ βαριά. Δεν αισθάνομαι ούτε δικαιωμένοι ούτε τίποτα. Για να πει κάποιος ότι αισθάνεται κάτι τέτοιο, πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα και να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Είναι πάρα πολύ νωρίς και δεν νομίζω ότι είναι λογικό να αισθάνεται κάποιος δικαίωση αισθανθήκατε ότι έφυγε ένα βάρος από πάνω σας. Πιστεύετε ότι μετά τα όσα συνέβησαν, θα ξημερώσουν καλύτερες ημέρες για τους ηθοποιούς. Όταν αρχίσει ο κόσμος να μιλάει γάμα γιώτα, αυτά που του συμβαίνουν, σίγουρα είναι για καλό. Θέλει χρόνο, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά νομίζω είναι σίγουρα για καλό είμαι περήφανη για την τέχνη γενικότερα, γιατί η δική μου δουλειά, των ηθοποιών, στάθηκε αρκετά γενναία απέναντι στα πράγματα, γιατί δεν το είδαμε από άλλους κλάδους τόσο πολύ. Από εκεί και πέρα, αρχίζει και αλλάζει κάτι στην κοινωνία. Είμαστε όμως ακόμη στην πολύ αρχή. Θέλει πολύ καιρό για να αλλάξουν οι να αλλάξουν οι συνειδήσεις, για να αλλάξει ο τρόπος που μεγαλώνουμε τα παιδιά. Βασανίστηκε πολύ για να μιλήσω. Το απόγευμα της Τετάρτης η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή, στον 24, όπου προβάλλεται μέσα από την συχνότητα της ΕΡΤ. Μάλιστα, πριν από λίγο ανακοινώθηκε και η τραγουδίστρια όπου πρόκειται να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην EUROVISON 2022. Πιο συγκεκριμένα, η γνωστή ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων για τις εξελίξεις στον καλλιτεχνικό χώρο. Ήδη ανέφερε χαρακτηριστικά, «Κάτι αλλάζει στην κοινωνία αλλά θέλει ακόμα δουλειά για να αλλάξει. Τώρα είμαστε στη φάση της δουλειά, Τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας θα δουν το αποτέλεσμα. Ήμουν προετοιμασμένη για ότι ακολούθησε το MTOO και κράτησε λίγο». Δεν ξέρω ποια ήταν η στιγμή που πήρα την απόφαση να μιλήσω, νομίζω ότι δεν υπήρξε μία στιγμή αλλά σαν να προετοιμαζόταν. Δεν ξέρω πώς έγινε. Ήταν σαν να ήταν έτοιμο. Ήταν επίπονο και δύσκολο. Μπήκα σε μια διαδικασία άγνωστη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί μετά από εκεί, βασανίστηκα πολύ για να μιλήσω. Φυσικά και ενημέρωσα την οικογένεια μου ότι σκοπεύω να κάνω κάτι, δεν γίνεται να το κάνεις μόνος σου. Δεν έφυγε όμως το βάρος από πάνω μου.